Στα ύψη έχει εκτοξευτεί η τιμή της φοιτητικής στέγης στο Ηράκλειο, με τα λιγοστά πλέον εναπομείναντα άδεια, μικρά και μεγάλα διαμερίσματα να γίνονται ανάρπαστα μεταξύ των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Είναι ενδεικτικό πως οι τιμές στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πέφτουν κάτω από 300 ευρώ για μικρά διάρκεια, ενώ η τιμή της γκαρσονιέρας έχει αγγίξει τα 250 ευρώ περίπου. Είναι λίγο ακριβούτσικα λόγω των Airbnb, είναι λίγο τσιμπημένα. Οι φοιτητές δύσκολα βρίσκουν κάποιο σπίτι. Δυσκολεύτηκαν δηλαδή μέχρι την πρωτοετή. Σίγουρα, ακόμα δεν έχουν βρει πάρα πολύ. Είναι λίγο. Και εγώ δηλαδή έκανα μια εβδομάδα να βρω σπίτι μέχρι να. Με τι νίκιο νοικιάσατε? 2,5 και 3. Είναι εκεί κυμαίνονται, δεν βρίσκεις πιο φθηνά. Με περισσότερους από 15.000 φοιτητές, το Ηράκλειο είναι μία από τις μεγαλύτερες φοιτητού πόλης και με την ανέβρεση στέγης να αποδεικνύεται πραγματικό αγκάθι, ειδικότερα σε περιοχές όπως αυτές του κέντρου αλλά και στον Εσταυρωμένο, πλησίων δηλαδή του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι πολύ δύσκολο να βρει ένας φοιτητής διαμέρισμα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγα τα διαμερίσματα και βεβαίως, εάν κάποιος ψάξει για δίχωρο διαμέρισμα φοιτητικό επιπλωμένο στο κέντρο, είναι αδύνατο να βρει. Τώρα δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, επειδή έρχονται οι πρωτοετής και ψάχνουν σπίτι, είναι λίγο πιο δύσκολο. Ειδικά στο ΤΕΙ, γιατί όλοι ψάχνουν κοντά στη σχολή. Στο κέντρο βρίσκεις πιο εύκολα. Αλλά όπως είπα, είναι και οι τιμές τσιμπημένες. Είναι απαιτητικοί δηλαδή οι ιδιοκτήτες των. Ναι, πιστεύω είναι απαιτητική. Αν και εγώ δεν έχω μείνει ποτέ μου στο κέντρο, εγώ εδώ στο ΤΕΙ μένω, αλλά εντάξει, εδώ οι τιμές είναι πιο καλές. Είναι αρκετά αυξημένες. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις. Πιο μικρή γκαρσονιέρα νομίζω είναι γύρω στα 200. Αν βρεις κάτι φθηνότερο, θα είσαι τυχερός, ας πούμε. Δυσκολεύονται. Νομίζω πως ναι. Και αν οι πρωτοετής φοιτητές και οι οικογένειές τους θα έχουν βρει σκούρα με την έβρεση φοιτητικής στέγης, στην ίδια μοίρα φαίνεται ότι βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί που κλήθηκαν φέτος από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να καλύψουν άμεσα θέσεις, μία ανάσα πριν από το πρώτο κουδούνι. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται. Εδώ είναι και ακόμα ένα πρόβλημα που εντείνει την όλη κατάσταση. Ότι καλούνται μέσα σε 2-3-4 μέρες να βρουν σπίτι, διότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνονται τελευταία στιγμή πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι. Τοποθετούνται εκείνες τις μέρες οριακά με τον αγιασμό και προφανώς καλούνται με όλη την πραγμάτια τους που έχουν φέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα, διότι έρχονται αναπληρωτές από όλα τα σημεία της Ελλάδας στον νομό Ηρακλείου, να βρουν σπίτι. Πολλοί εκπαιδευτικοί μάλιστα πέφτουν στην παγίδα ορισμένων ιδιοκτητών ακινήτων που, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Ιωτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης, άλλοι στέγοι πληρώνουν εξ αποστάσεως και άλλη εικόνα αντικρίζουν όταν βρεθούν στο Ηράκλειο. Ακριβώς, όταν ένας εκπαιδευτικός αμείβεται κατά μέσα ώρα με 800 ευρώ και πρέπει να διαθέσει μόνο για την ενοικίαση ενός σπιτιού 300-350 ευρώ, μιλάμε για ένα άτομο. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ώστε να βγει και ο μήνας.